δεν είναι ότι είσαι και ο Καραμαλής. Από εμάς θα ρίτε. Χαίρετε και ιερό, χαίρετε. Χαίρετε και πάλι. Καλά. Καλά είσαι. Καθίστε από εμάς ή θα πάτε από εκεί. Από εδώ βλέπω. Ωραία. Καλά είσαι. Έλα από πίσω. Αυτός είναι αδύνατος και χωράει εδώ. Είναι εκτός. Έχεις να βλέπεις από εκεί. Έλα πάρε αυτό. Πάρε αυτό και έτσι πάρε. Κλείσε το μηνέο. Όταν θα πάμε στο Χαλινούς, θα βάλω την εκδοχή του Στανίτσα εδώ, θα έρθεις από εδώ, να βλέπεις καλύτερα. Yeah.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Έχει τις ευχές. Και προσπέσουμε τις ευχές θέλω. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος βός ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρι, ώστε γάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων, ο ποιό τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών επί την ασφάλεια αυτή, που κρυφθέντε εις τον αιώνα του αιώνα. Άπισος σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήθονται είδατα. Από επιτιμήσεως σου φέρξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσους. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στη παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσα αυτά. Όροι ρέθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φωτεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Φωτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαπημάτων και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρδος καρδίαν ανθρώπου στη γη. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτε. Εκεί σου θεία ενωσεύσουση του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτό. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίγη τους καιρούς, ο ήλιος έγρο τη γης αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σύγχρονο λόγο που αρπάσε και ζητήσει παρά τον Θεό βρόσιν αυτή. Αν έτεινε ο ίδιο και συνήθισαν και ει τα σμάνδρα αυτών που τα στήσονται, εκτελέσονται άνθρωποι του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη μέρα. Όσοι μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και εύκολο, η ερμετά όλους και συναριθμός ζώα μικρά και μεγάλα. Οι απορρέγονται, δράκον ούτως ον έκλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέχτον το πώς δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, όντως σου αυτής συλλέγγει. Ανοίξαν δώσου την χείρα τα σύμπαντα που στήσονται Χριστόρητος, αποστρέψαν το δέσμο αναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πούν αυτόν επιστρέψουσι. Τα αποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνας εφταρτήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί της γης και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καθόλου. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, καλό το Θεό μου έως υπάρχω, η δυστή αυτό η διαρροή μου, εγώ δε εφραντήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνω του σου υπάρχουν αυτούς, ευλόγιο το Κυρίο. Ο ήλιος έγνω την δύση να πει, έθου σκότος και γενέθου, πως εμεγαλύνθη τα έργα σου, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ελέησον. Ερ της άνωτ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Ελέησον. Ερ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων Χριστών πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Ελέησον. Ερ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Ελέησον. Ερ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου. Εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Ερ του ευσεβούσιμον γένους του Προέδρου πάσης αρχής και εξουσία εν το κράτημον το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Του Χριστού μεγάλης εκκλησίας της Ιεράς ημών Αρχιεπίσκοπης της πόλεως και κοινότητος ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθούμε. Ελέησον. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. Ελέησον. Who travel by land, sea, and air, the sick, the suffering, the captives, and for the salvation, let us pray to the Lord. Ayesha. All deliverance from all affliction, grief, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Ayesha. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Επίση πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, και κράξα προς εισακουσόν μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προς εισακουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της Δεήσεως μου, εν το και κραγένε με προς εισακουσόν μου, Κύριε. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως την μία μα ενώπιον σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερίνη, εισακουσόν μου, Κύριε. Άγαγε φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνοματι σου, μετάνοιαν ουκ εκ τη
είμαι, αλλού δε πάλι δακρύσω. Τι ακούτω, οικετεύω σε Χριστέ, πρότελους επιστρέψε και δούνε μη κατάνοιξη, όπως ρυστήσω με τις κοράσεων. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδοσμοί, εν τη φρικτή παρουσία σου, Χριστέ, μη ακούσομενου κοίτα ημάς, την γαρελπίδα επίση το σωτήρι εθέμεθα, ηκέτασα προσταγματα ουπράτωμεν, δια την αμέλεια νημών, αλλά φύσε των ψυχών ημών δεόμεθα. Θεόν και κρεξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, τα της καρδίας μου τραύματα, εκ πολλών αμαρτημάτων φιένταμι, ιατρεύσον σωτήρ όλ των ψυχών και σωμάτων ιατρός, ο παρέχον της ετούση, τες μάρτων της συγχώρηση νάρι, παράσχουμι δάκρυα μετανοίας, δίδους μη την λύση των οφρημάτων, Κύριε, και ελέησον με. Εν ηθήντο τα όντα σου προσεύχοντα, εις την φωνή της δεήσεως μου, γυμνών με ευρών των αρετών, ο έκτρος το βέλη της αμαρτίας έτρωσεν, αλλά σύος ιατρός ψυχόντεν και σωμάτων, τα τραύματα της ψυχής μου θεραπεύσον, ο Θεός και ελέησον με. Ανανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, αμέτρητας υπτέσας, αμέτρητους κολλάσεις εκδέχομαι, υπόλοδοντων και κλασμών απαρακλήτων, γέναπήρος και σκότος και τάρταρον, κρυτά δικαιότατε δάκρυα μου μη δώρησε, δύο νεύρο την άφεση των κακών μου, την λύση νηστεύων και κράζωση. Δέσποτα Χριστέ, εκτήρησον με, δια μέγα και πλούσιον έλεος. Εν και το ονοματός σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Εμέ
τον πλανηθέντα επί ορειδινών παραβάσεων ζητήσων λόγια και προσέ ανακάλεσε ήθη τον ήρα εκ της διανοίας μου μακράν αποθουμένος νίξαντα πάλι ζώσον και νηστεία καθαρίσον εν κλαθμόδιν εκεί βόντα και λέγοντα Δέσποτα Χριστέ ικτήρισον με διά μέγα και πλούσιον έλεος. Φυλακής πρωίας μέχρι νικός, από φυλακής πρωίας ελπίσω το Ισραήλ επί των Κυρίων. Νηστείας εν αρξαμένη εβδομάδος της Τρίτης την Τριάδα της Επτήν εφημίσομενη πίση το εξής περί χαρός διανύοντες της αρκός δε τα πάθη από μαράναντες εξηγήσιμον άρδη θεία γρέψω με τα στεφάνους πλεξαμένη της Κυρίας των ημέρων την απάντες των Χριστών ως νικητήν στεφάνη φορούντες ανυμνήσω. Παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού λόγω τα πάθη πανολβίε καθ' υποτάξα σαφώς την ψυχή κατελαμπρινάς αρέτων εχθρομασί και δογμάτων ορθότητη των τη σοφίας πλούτων δρέψαμενος και διανύμας της εις προστρέχουσι λίχνος πολύ φωτός γεγονός τη χαρίτη Θεοπρεπός όφθης εγκαλοπίσμα τη Εκκλησία Χριστού. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί, νίκην κατεχθρόν αράμενος δικαιοσύνης λαμπρό, νυν στεφάνω και κόσμησε, νικηφόρε πάνσοφε, της αγνίας διδάσκαλε, της ευσεβίας ο στήλος ακράδαντος, της εκκλησίας ακαταμάχητος, πύργος γενόμενος των αφρόνων άπασαν αιρετικών. Φάλαγγα κατέστρεψας Θεοφρονώσιε. Ότι έκρατε όχι το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στο
Oh,
Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός, των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κερατομέγα ελεός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μετά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου. Ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεταξύ
δεξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Οικαιαΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Πέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Κύριε. Kill of peace, a faithful guide, the guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. O Κύριε. Pardon and remission of our transgressions and sins, let us ask the Lord. Αλλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ασού, Κύριε. Ο λοιπόν χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ασού, Κύριε. Ανά τα τέλη της ζωής ημών ανώτην ανεπέσχυντα εινικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Κύριε. Commemorating our most holy, pure, blessed and glorious Lady, the Theotokos and the Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Kyrie. For to you, for you are God, our good and good and love mankind, unto you wherefore glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Αμήν. Και το πνεύμα Σου. Let us bow our heads to the Lord. Κύριε. Το κράτος της βασιλείας Σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Yeah.
τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδούς οφθαλμίδουν ισχυράς των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης ισχυράς της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή μου προς Κυρίων των Θεών ημών, έως ούκτη πρίσε ημάς. Αλληλούς. Oh, no.
Beloved brothers and sisters in the Lord, we have arrived once again at the Vespers of Contrition, the Vespers which prepares us to leave the relaxation of the weekend and to re-engage the Lenten fast with more fervor. The evening descends, and we come to Monday, which is by right the second day of the week, Deftera, the second day. We gather in prayer and we gather in supplication to God that we might be guided aright in our disposition, in our intentions, in our will, and in all our ways. Each of us takes from this Vespers a different dispensation from God. For some of us, we are able to fast more diligently. For others, we are resolved to be more merciful to the poor and needy. And for some others, the doors of repentance open wider, and we find that we can forgive each other easier. In every case, though, God grants us these gifts according to our needs, whether we are aware of them or not. One of the many reasons that we observe the Lenten season and fast is so that we may take advantage of the benefits that a more intense spiritual practice affords. However, not all of us can apply ourselves to the same extent due to the many demands of this life. But for those of us who can come into the bosom of the Church and experience its uplifting spiritual services like this Vespers of Contrition, there is a lasting benefit to our souls. As you know,
This Vespers service is unique to the Sunday evenings of Lent. In Greek, contrition means katanixis, which comes from the word nixis, meaning to stab or to cut. And in ancient Greek, this word also has the added sense of bewilderment, as if you are shocked by the wound. This is the same word as a verb used to describe the wound to our Lord on the cross after he had willed death to come. Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευράν αυτού ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ, which means one of the soldiers pierced his side with a lance, and at once there was an outpouring of blood and water. And these are the very words that our priests say during the so-called proskomidim, when they pierce the amnos, the bread, with the longhi, the ceremonial lance. After the piercing of the bread, of the amnos, they pour wine and water in the chalice, which will, of course, be transformed into the precious blood of our Lord in the course of the liturgy. I realize that most of you cannot witness this liturgical action because it is accomplished in the altar behind the iconostasis. But it is potent and full of symbolism, and it speaks very much to the catanixis we strive for in tonight's Vespers and in our lives. For it is only when we have been pricked in our conscience, only when we are cut to the heart, that we feel genuine contrition and we are truly ready for the outpouring of grace that is issued forth from the holy side of the Lord. Because those who are truly contrite in their hearts, only then they judge only themselves. They see only their own shortcomings, not those of others. As in the simple yet profound definition of a saint is a person who only sees their own sins. And this experience can be truly astonishing, because we normally concentrate on the world around us, concentrate on its problems and its problem makers. We rarely look deep within our inner universe. And this is why contrition is so valuable. Catanixis, contrition. Catanixis is the cut, is the piercing that opens up to our most intimate and most interior selves, so that we can see ourselves as God sees us. And we can know his love, and we can know then his mercy for us with all our imperfections. So much so that we're empowered to manifest that love and that mercy for others too. Therefore, my beloved Christians, receive from these Vespers of Contrition all that you're able to bear. Let it be a doorway to self-knowledge and a pathway to self-honesty. It will help you on your way to the holy resurrection of our Lord, where you will receive the blessing of eternal life with him who is blessed and glorified with his eternal Father and the all-holy, good and life-creating Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen.
Αγαπητοί μου χριστιανοί, είμαστε ήδη στη δεύτερη Κυριακή των νηστειών. Είναι η Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτός είναι ο δρόμος για την Μεγάλη Εβδομάδα, για την Εβδομάδα του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένας δρόμος δύσκολος. Μας βάζει η Εκκλησία να περπατήσουμε όλοι μαζί. Αλλά σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο της νηστείας και του ελέγχου του εαυτού μας, η Εκκλησία μας δίνει βοηθήματα, μας δίνει στηρίγματα. Ξέρετε ότι κάθε Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελείται η πιο επίσημη Θεία Λειτουργία. Δεν κάνουμε τις Κυριακές αυτές την γνωστή μας Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά τελούμε την πιο επίσημη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι πιο μεγάλη, πιο επίσημη για τις καλές μέρες της Εκκλησίας, έτσι να το πω με απλά λόγια. Μας δίνει επίσης και άλλα πνευματικά βοηθήματα η Εκκλησία στο δρόμο αυτό. Έχει καθιερώσει τους κατανυκτικούς εσπερινούς, που είναι οι εσπερινοί της Κυριακής, όπως σήμερα που κάνουμε τον δεύτερο κατανυκτικό εσπερινό, ο οποίος λέγεται και εσπερινός της συγχωρήσεως. Έχει βάλει η Εκκλησία προηγιασμένες θείες λειτουργίες κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή. Έχει βάλει η Εκκλησία τους χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή. Βλέπετε πόσο πλούσιο είναι το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας αυτήν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που νηστεύουμε. Γιατί ξέρει η Εκκλησία ότι οι άνθρωποι, οι πιστοί, χρειάζονται μεγαλύτερο πνευματικό στήριγμα για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Είπαμε ότι αυτοί οι εσπερινοί λέγονται κατανυκτικοί. Όπως είπα και πριν, κατάνυξη σημαίνει νήσω, δηλαδή τρυπάω, λογχεύω, κεντάω με ένα αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι ή μία λόγχη. Διότι πραγματικά η πνευματικότητα και η κατάνυξη, ξαναγυρνάω στην ίδια λέξη, αυτών των ακολουθιών είναι αυτά που μπαίνουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτά που κάνουν μία βαθιά τομή, κόβουν βαθιά την καρδιά μας και μπαίνουν στα βάθη της ψυχής μας. Εκεί που πρέπει όλοι μας να μπούμε για να δούμε τον πραγματικό μας εαυτό, να βρούμε τη ρίζα όλων των κακών μας συνηθιών, όλου του κακού μας χαρακτήρα και εκεί να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας. Διότι μόνο όταν μπούμε βαθιά στην καρδιά μας, μόνο όταν τεμαχίσουμε λεπτά σε λεπτές φέτες στην καρδιά μας και δούμε τι πραγματικά είμαστε μέσα στην ψυχή μας, τότε μόνο μπορεί να γίνει η σωστή θεραπεία της καρδιάς μας. Αυτό δηλαδή που κάνει σήμερα η ψυχανάλυση, η Εκκλησία την έχει κάνει εδώ και αιώνες με τους κατανυκτικούς εσπερινούς, με την κατάνυξη της καρδιάς, με την εξομολόγηση και με την Θεία Κοινωνία, με όλα τα θεραπευτικά μέσα που διαθέτει για να βρίσκει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου εκείνο το σημείο το οποίο τον πονά και εκεί να ρίξει το φάρμακο και να το θεραπεύσει. Οι εσπερινοί αυτοί, εκτός από κατανυκτικοί, λέγονται και εσπερινοί της συγχωρήσεως. Τι σημαίνει εσπερινός της συγχωρήσεως? Έχω δει σε μερικές εκκλησίες που μπαίνουν όλοι ο ένας μετά τον άλλον στην ουρά και κάνουν χειραψίες και λένε συγχώρεσέ με και ασπάζονται, πράγματα που δεν ανήκουν στην ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά
Δεν είναι κακό που το κάνουν, αλλά δεν είναι όμως της παραδόσεώς μας αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτό. Είναι ένας νεωτερισμός. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν λέμε σε κάποιον συγχώρεσέ με, έτσι και που δεν τον ξέρουμε καν έναν άνθρωπο πολλές φορές, που τον συναντάμε ίσως δύο ή τρεις φορές στη ζωή μας και ξαφνικά σε μια Κυριακή της συγχωρήσεως, σε έναν κατανυκτικό εσπερινό, του λέμε συγχώρεσέ με. Τι νόημα έχει αυτό? Και τι ακριβώς σημαίνει εσπερινός συγχωρήσεως? Να συγχωρέσουμε ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε? Σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι συγχωρώ δεν σημαίνει απλά συγχωρώ κάτι συγκεκριμένο που μου έκανε κάποιος. Δεν χρειάζεται κάποιος να μου κάνει κάτι για να τον συγχωρέσω και να με συγχωρέσει. Συγχωρώ έχει και άλλη σημασία. Συγχωρώ σημαίνει και συμβαδίζω, χωρώ. Χωρέω προς τα μπρος, πηγαίνω κάπου, έχουμε μία κατεύθυνση. Και όλοι μας, αδελφοί μου, έχουμε αυτήν την εποχή την κατεύθυνση της Μεγάλης Εβδομάδας. Όλοι μας πηγαίνουμε στον ίδιο δρόμο. Αλλά και ανεξάρτητα από την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, όλοι μας είμαστε στο δρόμο για τον Παράδεισο. Αυτό ζητάμε. Προς τα εκεί κατευθυνόμαστε και να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον σημαίνει να περπατήσουμε μαζί, να συμπορευτούμε, να συμβαδίσουμε προς τον Παράδεισο. Και όταν συμπορεύεσαι με άλλους και έχεις τον ίδιο σκοπό και τον ίδιο προορισμό, τότε είναι μεγάλη η δύναμη, διότι όταν θα γονατίσεις θα βρεθεί ένα χέρι να σε σηκώσει. Όταν λερωθείς, θα βρεθεί ένας άνθρωπος να σε καθαρίσει. Όταν κουραστείς, θα βρεθεί ένας άνθρωπος να σε ενθαρρύνει. Όταν απογοητευθείς, όταν κλάψεις, τότε πάντα θα υπάρχει κάποιος δίπλα σου. Γιατί στο δρόμο αυτό δεν είσαι μόνος σου. Συμπορεύονται και άλλοι, συγχωρούν και άλλοι, συμβαδίζουν και άλλοι μαζί σου. Αυτός είναι ο εσπερινός της συγχωρήσεως. Αλλά υπάρχει και μία άλλη έννοια ο εσπερινού της συγχωρήσεως. Συγχωρώ σημαίνει χωράω στον ίδιο τόπο με κάποιον άλλον. Πόσες φορές δυσκολευόμαστε να βρισκόμαστε με κάποιους ανθρώπους ακόμα και στον ίδιο χώρο. Για κάποιο λόγο δεν τους θέλουμε, δεν μας θέλουν. Υπάρχει μια δυσκολία. Δεν μας χωράει ο τόπος, δεν λέμε. Δεν μας χωράει, δεν αντέχουμε πολλές φορές την παρουσία ο ένας του άλλου. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό όταν πρόκειται για μέλη της Εκκλησίας, όταν πρόκειται για πιστούς του ιδίου Κυρίου, όταν πρόκειται για ψυχές που περπατάνε στον ίδιο δρόμο και έχουν τον ίδιο προορισμό, να μην μπορεί ο ένας να αντέξει τον άλλον, για οποιονδήποτε λόγο. Τι σημασία έχει αν έχεις δίκιο ή άδικο? Πρέπει να χωράς μαζί με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να μπορείς να συνυπάρχεις μαζί με όλους τους ανθρώπους, όπως έκανε ο Θεός. Διότι τελικά ο Χριστός μας συγχώρεσε όλους. Είμαστε όλοι άξιοι της συγχωρήσεώς Του, της αγάπης Του, της θυσίας Του, του αίματος Του. Εκείνος πίστευε ότι ήμασταν και εκείνος πίστεψε ότι είμαστε όλοι άξιοι, ανεξαρτήτως του πόσες αμαρτίες και πόσα άσχημα πράγματα έχουμε κάνει στη ζωή μας, είτε στα νιάτα μας, είτε στην άγνοιά μας, είτε τώρα που είμαστε πιο όριμοι, είτε πιο μεγάλοι. Δεν έχει σημασία. Κάθε ηλικία έχει τα δικά της λάθη και τα δικά της αμαρτήματα. Λοιπόν, να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως το κάνει παραδοσιακά η Εκκλησία μας. Έχοντας όλοι τον ίδιο προορισμό, την ίδια κατεύθυνση, το
τον ίδιο Κύριο, ζητώντας τη συγχώρηση του Κυρίου. Γι' αυτό και η παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι περνάμε όλοι και παίρνουμε την ευχή του ιερέα. Και παίρνοντας την ευχή του ίδιου ιερέα, δείχνουμε ότι ο δρόμος μας είναι ο ίδιος, ότι χωράμε όλοι μαζί, ότι όχι απλά αντέχουμε ο ένας την παρουσία του άλλου, αλλά θέλουμε ο ένας την παρουσία του άλλου, ώστε όλοι μαζί, όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι Ορθόδοξοι, να πορευθούμε στην πορεία της σωτηρίας και της Αναστάσεως. Αμήν. Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Είμαστε μόνοι αγνοί
Κυριελέησον, 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 Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίνει τη μειωτέραν των Χεροβίμ και των Ξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την εδιαφθόρος Θεολόγα τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγλίνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Επουράνιε βασιλεύ, τους πιστούς βασιλείς ημών στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμον ειρήνευσον. Την Αγίαν σου μεγάλην εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, την ιεράν ημών αρχιεπισκοπήν, την κοινότητα ταύτην του Αγίου Νικολάου καλώς διαφύλαξον. Τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, εν σκηνές δικαίων τάξων και ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξα σοι ο Θεός ηλπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, την άμυ του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, Νικηφόρο Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, όν και τη μνήμη τελούμε και πάντως των Αγίων ελεείς και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν.
Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Please be seated. Your Eminence, it is a blessing for us to welcome you here to St. Nicholas Parish on this beautiful evening, for this beautiful service. And we want to, at the same time, to thank you, because it was your exhortation that brought us together, the clergy and our people, so that we could pray together during Great and Holy Lent. And truly, these moments speak to our hearts and indeed strengthen us to become resurrected people. We also want to thank the beautiful choir that, under the direction of our chanter here at St. Nicholas, Mr. Eleftherios Eleftheriadis, in rendering the hymns so beautifully. They are truly Byzantine musicians. And Your Eminence, we want to take this opportunity, since we're so close to you, to wish you the rest of the days of Holy Lent to become an oasis of spiritual blessings for you and for your archpastoral ministry to all of us here in America, and to wish you a blessed and brilliant resurrection in our Lord. We would like to present to you these offerings. These are the offerings of our parishioners here at St. Nicholas for our people who suffered through the earthquakes in both Syria and Turkey. And we know the pain of the people there, so many people losing their lives, so many families being destroyed, really, in losing their loved ones. And so this is a very small token, together with the other offerings that are being presented to you, Your Eminence, to help alleviate some of the pain of those people. Thank you. It is my joy to welcome all of you, and we have a beautiful Lenten supper prepared in the church hall, and all of you are invited to attend. Thank you. Αγαπητέ μου Πάτερ Παύλε, ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και όλους τους πατέρες που πραγματικά συγκεντρώθηκαν εκ περάτων, όπως οι Απόστολοι εκ περάτων, για να συνεορτάσουμε και να συμπορευθούμε σε αυτήν την τόσο κατανυκτική ακολουθία του Εσπερινού της Συγχωρήσεως. Όπως ξέρετε, ο Εσπερινός της Συγχωρήσεως είναι ένας πολύ σημαντικός πνευματικός σταθμός στην πορεία μας για το Πάσχα, και προσπαθούμε να τον αναβιώσουμε εδώ στην Αμερική, διότι παλαιότερα έγινε το μόνο μία Κυριακή, την πρώτη Κυριακή των νηστειών. Τώρα θα προσπαθήσουμε μαζί με τους πατέρες και με τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, αλλά και με τους εκλεκτούς ιεροψάλτες που έχουμε στην Αρχιεπισκοπή μας,
να δείξουμε στον κόσμο την ομορφιά και την πνευματική βάση και την παραδοσιακή πραγματικά ρίζα αυτής της ωραίας ακολουθίας, ώστε να προσελκύσουμε ξανά τους χριστιανούς μας, να τους καλέσουμε ξανά, να ξαναζωντανέψουμε αυτήν την ακολουθία μας, που τόσο τη χρειαζόμαστε όλοι μας αυτήν την περίοδο της νηστείας, της περισυλλογής, της προσευχής και της πορείας για το πάθος του Κυρίου μας. Ευχαριστώ για την θερμή φιλοξενία που μας επιφύλαξε η κοινότης, αγαπητέ Πάτερ Παύλε. Ευχαριστώ που πραγματικά αυτήν την περίοδο της νηστείας σκέπτεστε τους ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν μείνει στο δρόμο, γιατί κατέρευσαν τα σπίτια τους, ούτε εκκλησία δεν έχουν να πάνε σαν καταφύγιο, που έθαψαν τους νεκρούς τους με τα νύχια τους, διότι δεν είχαν άλλο τρόπο να τους θάψουν, δεν υπήρχε κανένας γύρω να τους βοηθήσει. Αυτές είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που συνάντησα στην Κωνσταντινούπολη, τώρα που πήγα, επέστρεψα όπως ξέρετε χθες το βράδυ από Κωνσταντινούπολη. Εκεί συναντήθηκα με τους ανθρώπους που πήγαν στην Αντιόχεια και συνάντησαν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά και όλους τους ανθρώπους της πόλεως, και άκουσαν μαρτυρίες τέτοιες που οι άνθρωποι έβγαλαν τους νεκρούς τους κάτω από τις πέτρες και τα τούβλα, και επειδή δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία, έκαναν την κηδεία στο πεζοδρόμιο. Εκεί δίπλα στο γκρεμισμένο σπίτι, ο παπάς φόρεσε το πετραχύλι και έκανε την κηδεία. Αυτές είναι οι μαρτυρίες. Για αυτούς τους ανθρώπους βοηθάτε, αυτούς τους ανθρώπους ενισχύετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι τι αξία έχει η προσευχή μας, τι αξία έχει η νηστεία μας, τι αξία έχει η πίστη μας, όταν δεν έχει καρπούς και όταν δεν σκέπτεται τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος υποφέρει λίγο πιο πέρα στην Μέση Ανατολή, στην Αντιόχεια, στη Συρία και σε όλες αυτές τις σεισμόπληκτες περιοχές. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ από όλη μου την καρδιά τους εκπληκτικούς ιεροψάλτες που έχουμε, που διαμόρφωσαν δεξιό και αριστερό χορό σήμερα για άλλη μια φορά και απέδειξαν την ομορφιά της βυζαντινής μας μουσικής παράδοσης. Αυτός είναι ο σκοπός που μορφώνεται σιγά σιγά ο σύλλογος των ιεροψαλτών εδώ της περιοχής μας, και η παρουσία σας εδώ δείχνει ότι πραγματικά έχετε ένα λαμπρό μέλλον, έχετε πολλά να δείξετε και έχετε πολλούς μαθητές να αναδείξετε. Μας κάνατε υπερήφανος απόψε και περιμένουμε πολλά από σας, και να ξέρετε ότι θα έχετε την υποστήριξη όλων μας, και την υλική, οικονομική, αλλά και την ηθική υποστήριξη όλων μας, διότι το σωστό ψαλτήρι και ο καλός ο ψάλτης αναδεικνύουν την ομορφιά της βυζαντινής μας παράδοσης και βοηθούν τους πιστούς μας να προσευχηθούν καλύτερα. Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για την απόψινή παρουσία σας. Πάτερ, σας ευχαριστούμε τέλος και για το έστω και νηστίσιμο και λιτό δείπνο στο οποίο μας καλείτε. Έλα, πατέρες. Οι ψάλτες να ετοιμαστούν μετά. Βεβαίως. Where is the light here? Ευχαριστούμε. It's beautiful tonight. Το συζητάμε.
Thank you, Father. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Your Eminence. Yeah, come. On the other side. On the other side. Yeah, for the side. A lot of other folk. Χαρητήρια, μπράβο σας. Χαρητήρια. Thank you. Χαρητήρια, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, μπράβο. Again, please join us for the beautiful Lenten supper that has been prepared. Thank you. It's not a permanent place. Last Sunday I was in Virginia. Oh, yes, yeah, sir. Yeah. 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 He's just going to come in. He doesn't do anything. Βεβαίως. Τι κάνετε, καλά είστε. Δεν θα έρθει ο κόσμος. They kissed the cross. Σαν να τους είπε πηγαίνετε. Θα έχει φύγει ο κόσμος.